Στη Λίμνο τώρα είναι οξυμένο το κλίμα στις αγροτικές κινητοποιήσεις που συνεχίζονται στο γειτονικό νησί και μάλιστα πραγματοποιήθηκε και πάλι διαμαρτύρια με τρακτέρ στο κέντρο της Μύρινας, όπου συγκεντρώθηκαν μπροστά από το Δημαρχείο και μάλιστα απέκλεισαν την είσοδο του Δημαρχείου όταν ενημερώθηκαν ότι η Δήμαρχος Ελεονόρα Γιώργα απουσίαζε εκτός νησιού. Η Δέσποινα Βασιλιάδου μας ενημερώνει. Υψηλή τόνη και δυσφορία των αγροτών για τον τρόπο που τους αντιμετώπισαν έπαρχος και δήμαρχος. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Εχθές το βράδυ, στον μπλόκο του Λιβαδοχωρίου, η Γενική Συνέλευση των Αγροτών εξουσιοδότησε τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα να επικοινωνήσει με τον έπαρχο Λίμνου, Απόστολο Κουτσογιάννη, και με τη δήμαρχο του νησιού, Ελεονόρα Γεώργα, προκειμένου να τους ζητήσουν να κλείσουν σήμερα για λίγες ώρες τις υπηρεσίες ως ένδειξη συμπαράστασης και με αφορμή τη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλίας στις Βρυξέλλες, στην ατζέντα της οποίας συμπεριλαμβάνεται η αναθεώρηση της ΚΑΠ, αίτημα το οποίο αποτελεί αιχμή του δόρατος για τους αγρότες. Η Συντονιστική Επιτροπή λίγη ώρα αργότερα ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση των Αγροτών για τα αποτελέσματα των επικοινωνιών. Το αίτημά τους δεν έγινε δεκτό, ενώ όπως λένε οι ίδιοι οι αγρότες, αντιμετωπίστηκαν από τις αρχές του νησιού με ειρωνικό και υποτιμητικό τρόπο. Αυτή φαίνεται να ήταν και η θριαλίδα η οποία οδήγησε τους αγρότες να πάρουν επιτόπου απόφαση για την κάθοδό τους σήμερα στη Μύρινα και μάλιστα με δυνάμεις κατά πολύ αυξημένες σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα όταν είχαν κατέβει ξανά στην πρωτεύουσα του νησιού. Έτσι και έγινε. Ένα τεράστιο κομβόι από τρακτέρ ξεκίνησε σήμερα στις 12 η ώρα το μεσημέρι με κατεύθυνση τη Μύρινα. Τα τρακτέρ έφτασαν στο λιμάνι της Μύρινας διαδηλώνοντας μπροστά από το Δημαρχείο. Καθώς η δήμαρχος του νησιού απουσίαζε στη Μυτιλίνη, τους αγρότες υποδέχτηκαν οι τρεις αντιδήμαρχοι Ιωάννα Διαματάρη, Χρήστος Πυρομάγλου και Βασίλης Αρχοντίδης. Οι αγρότες εκνευρισμένοι ζήτησαν να εγκαταλείψουν τα γραφεία τους, οι τόνοι ανέβηκαν αρκετά και τελικά, όντως λίγο πριν τη λήξη του ωραρίου, οι υπάλληλοι αποχώρησαν. Οι τρεις αντιδήμαρχοι παρέμειναν στο χώρο του Δημαρχείου, ενώ οι αγρότες έδεσαν με σκηνή την πόρτα, απαγορεύοντας την είσοδο και την έξοδο. Λίγη ώρα μετά, η Γενική Συνέλευση έπαιρνε απόφαση να μην αφήσουν τους υπαλλήλους του Δήμου αύριο το πρωί να πλουσέρθουν στα γραφεία τους. Από την άλλη πλευρά, έγινε γνωστό ότι οι υπηρεσίες του επαρχείου αύριο θα παραμείνουν κλειστές από τις 9.30 το πρωί έως τις 12.30. Το μεσημέρι. Αυτή η ταλαιπωρία, αν το πάρετε.